εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο εξαιρετικά σκοτεινή. Και το λέω αυτό έχοντας επίγνωση ότι αυτά που λέω σήμερα θα δεχθούν μεγάλη κριτική στις επόμενες μέρες. Εδώ πήγα στην πορεία του Πολυτεχνείου και κόντεψαν να με φάνε επειδή πήγα στην πορεία του Πολυτεχνείου. Αλλά θέλω να τους πω και θα τους πω άλλη μια φορά. Θα είμαστε μέσα στους αγώνες, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους νέους που αγωνίζονται, δίπλα στους εργάτες, στους εργαζόμενους, στον δημοκρατικό λαό που αγωνίζεται. Να ξεχάσουνε, αν νομίζουνε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κόμμα του χεριού τους και θα μας βάλουν στο τσεπάκι τους, ας το ξεχάσουνε. Το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία και το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στη λαϊκή του βάση, στη βάση που τον ψηφίζει όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι ένα άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στους κοινωνικούς αγώνες, στους αγώνες της νεολαίας, στους αγώνες των εργαζόμενων, στους αγώνες για δημοκρατικές και πολιτικές ελευθερίες. Ας το έχουν καλά λοιπόν αυτό στο μυαλό τους. Και όσο μας δείχνουν πόσο ενοχλούνται από αυτό, τόσο καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι πορευόμαστε στο σωστό δρόμο, ε. Διότι είδα τις τελευταίες μέρες, τους έπιασε ο πόνος. Όλους αυτούς, έγκριτους δημοσιογράφους και αρθρογράφους σε μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδες που όλο το προηγούμενο διάστημα πολέμησαν λυσαλέα τον ΣΥΡΙΖΑ. Τους έπιασε ο πόνος τώρα. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν θα καταφέρει να γίνει, να σταθεροποιηθεί ως ο πόλος της κεντροαριστεράς στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τους έπιασε ο πόνος. Όσο τους πιάνει αυτούς ο πόνος, τόσο φαίνεται ότι σταθεροποιούμαστε και πηγαίνουμε σε σωστό δρόμο.